Κοίταξε, σπούδαζα marketing management. Είχα δουλέψει και σε καφετέρια, φτιάχνα βραχιολάκια με μια σχεδιάστρια. Έκανα διάφορες δουλειές. Δουλεύω από πολύ μικρή γιατί συντηρώ το σπίτι μου, το αμάξι μου, όλους τους λογαριασμούς. Είμαι ο άντρας του αυτού μου. Το Βασίλη, Μιχαήλ, είστε μαζί τώρα? Όχι, όχι, δεν είμαστε μαζί. Είμαστε εδώ και 5-6 μήνες χωριστά, αλλά κρατάμε πολύ καλές σχέσεις. Είχε ακουστεί ότι ήσασταν κοντά στο γάμο και ότι ήταν ένας από τους λόγους που ίσως εσύ επέλεξες να βαφτιστείς. Κοίταξε, όχι. Ο λόγος που βαφτίστηκα ήταν επειδή ήταν κάτι που το ένιωσα, ήταν πολύ εσωτερικό. Ήταν μια ανάγκη που είχα. Ήρθα και εγώ πιο κοντά στο Θεό, ψάχνοντας πράγματα. Με βοήθησε πάρα πολύ όλο αυτό, να διαβάσω και όλες για τη θρησκεία μας. Και ήταν κάτι που το είχα ανάγκη. Δηλαδή, όταν βαφτίστηκα, ένιωσα άλλος άνθρωπος μετά. Νιώθω ότι έχω οριμάσει και πάρα πολύ. Δεν ήταν ο λόγος που βαφτίστηκα για να προχωρήσουμε σε γάμο ή κάτι τέτοιο. Είναι λάθος αυτό. Το Βασίλη, ήμασταν 2,5 χρόνια. Έχουμε πολύ ιδιαίτερη σχέση. Κρατάμε πολύ καλές σχέσεις. Είναι δίπλα μου. Αλλά η γιαγιά σου σε είχε βαφτίσει? Η γιαγιά μου με βάφτισε. Της έχω τρελή αδυναμία. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο άνθρωπο και πιο κοντινό μου για να με βαφτίσει. Και ήταν και πολύ συγκινητική εμπειρία. Μέσα από τα social και εσένα είχαμε μια εικόνα, ξέρεις, λίγο πιο λαμπερά. Ναι, λίγο πιο... όλα αυτά είναι διαφήμιση. Δηλαδή, όταν δείχνω εγώ ότι είμαι σε ένα ξενοδοχείο και περνάω καλά, δεν είναι ότι τα έχω πληρώσει εγώ. Αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι ένα κορίτσι που βγάζω βασικό μισθό για να συντηρήσω το σπίτι μου και την οικογένειά μου. Ή τα ρούχα παράλληλα. Ας πούμε, όταν λέμε ότι κάθε μέρα αλλάζουμε άλλα ρούχα ή παπούτσια, μας τα έχουν δώσει για να τα κάνουμε διαφήμιση.